ότι είναι ένα πυροτέχνημα του κυρίου Βορύδη. Διότι όπως συνήθως τα ρίχνουν την μπάλα στους δήμους. Ως πυροτέχνημα χαρακτήρισε τις εξαγγελίες Βορύδη ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στους δήμους. Όπως είπε, πλέον σβήνουν τα φώτα του Δημαρχιακού Μεγάρου, ενώ στις 12 η ώρα το βράδυ θα σβήνουν τα φώτα του Φρουρίου και θα κλείνουν τα συντριβάνια. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν προτίθεται να σβήσει τα φώτα των δρόμων. Οι δήμοι είναι οι κακοί. Λοιπόν, η ΚΕΔΕ το έχει εντοπίσει, ο κύριος Παπαστεργίου ήδη έχει δημοσιογραφήσει και το έχει πει και στην κυβέρνηση ότι δεν μπορούν να ζητάνε από τους δήμους 10%. Δηλαδή, να σβήσουμε τα φώτα στις γειτονιές. Εγώ δεν τα σβήνω. Διότι είναι θέμα ασφάλειας. Ότι θα πρέπει ίσως κάποια φώτα όπως είναι από την Καλαμίτσα μέχρι το Παλιό να σβήσουμε ένα παρά ένα ή να σβήσουμε στα 3 φωτιστικά, να σβήσουν τα 2 και να μένει ένα, αυτό το έχουμε σχεδιάσει και θα γίνει ήδη. Αυτό που οπωσδήποτε κάνουμε, που θα κάνουμε, είναι στα κτίρια. Δηλαδή, το Δημαρχείο βλέπετε ότι σταμάτησε να φωτίζεται, παρόλο ότι κάποιοι λένε και γι' αυτό. Λοιπόν, το Φρούριο επίσης στις 12 η ώρα θα σβήνει το φως. Και γι' αυτό λένε κάποιοι που έχουν πάει, έχουν φίλους στην Ολλανδία και λένε γιατί σβήνουν αυτά τα φώτα. Όταν στην Ολλανδία τους σβήνουν και τα συντριβάνια. Λοιπόν, τα συντριβάνια, μια και είπα, επίσης θα κλείνουν στις 11.30-12 η ώρα. Θα δούμε τώρα αυτό. Έχω ραντεβού σήμερα με το Σεβασμιότατο να δούμε οι προβολείς οι οποίοι φωτίζουν τους ιερούς ναούς και αυτοί να σβήσουν, ούτως ή άλλως υπάρχει ο φωτισμός ο περιμετρικός και μόνο όταν θα γιορτάζει μια εκκλησία τότε να την φωταγωγούμε. Αυτά τα φώτα τα χειρίζεται ο Δήμος Καβάλας, δεν είναι έξοδο της Μητρόπολης? Όχι, όχι, είναι συνδεδεμένα στο φωτισμό μας, οπότε το διαχειριζόμαστε εμείς. Η δική μνήμη έκανε στο πάρκο Φαλήρου, όπου όπως είπε, αν σβηστούν εκεί τα φώτα, τότε οι φθορές στις βραδινές ώρες θα είναι μεγάλες. Το πάρκο Φαλήρου. Ναι. Κάποιοι πολύ ευαίσθητοι λένε, γιατί δεν σβήνεται τα φώτα στο Φάλιρο και Κέν. Εάν τα σβήσουμε και τα... Ήδη γίνονται καταστροφές. Εάν σβήσουμε και τα φώτα, θα χρειάζεται την άλλη μέρα να ξαναπάει η τεχνική υπηρεσία, να ξαναφτιάχνει παγκάκια. Λοιπόν, μεταξύ των δύο λοιπόν προτιμούμε, άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν σημεία στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Και μετά φυσικά έχουμε τα κτίρια του Δήμου, που εκεί θα συμφωνήσω, δηλαδή τα κτίρια του Δήμου θα πρέπει τα κλιματιστικά να είναι σε μια αλφα θερμοκρασία, οι ώρες που λειτουργούν, ούτως ή άλλως έχει οριστεί και υπεύθυνος για να μπορούν να ελεγχθούν όλα αυτά. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Δεν ξέρω όμως αν θα φτάσουμε στο 10% στο οποίο βάζουν πλαφόν στους δήμους. Όμως, επειδή δεν πρόκειται να σταθούμε εκεί, ούτε να περιμένουμε πότε θα ξαναφτιάξουν τα πράγματα για να ανάψουμε τα φώτα, ήδη μέσα στο Σεπτέμβριο θα φέρω το θέμα της αντικατάστασης των φωτιστικών μελέτη. Τέλος, σε ένα επικείμενο Δημοτικό Συμβουλίο, ο Δήμαρχος Καβάλας τόνισε ότι θα ζητήσει από το Σώμα την έγκριση αντικατάστασης όλων των φωτιστικών με LED, κάνοντας λόγο για περίπου 12.000 φωτιστικά, ενώ εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο θα βρεθούν τα χρήματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, και σκέφτεστε να το επεκτείνετε και στους δρόμους? Είδαμε ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια, λοιπόν, αλλά σταμάτησε και πολλοί δρόμοι είναι με τον κίτρινο φωτισμό, τον παλιό. Λοιπόν, ήδη είναι 12.000 φωτιστικά τα οποία θα αντικατασταθούν. Αντικαθίστανται και στις γειτονιές, αυτά οι παλιές λάμπες, στις κοινότητες, γιατί και στις κοινότητες υπάρχει το πρόβλημα. Απλώς θα γίνει ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους δύο δρόμους που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, η μία είναι ή παίρνουμε δάνειο από το παρακαταθήκον και δανείων και το φτιάχνουμε εμείς, ή βάζουμε στο παιχνίδι που λένε τον ιδιώτη, ο οποίος αυτός βάζει τα χρήματά του, το φτιάχνει και πληρώνεται από την εξοικονόμηση την οποία κάνουμε στα φωτιστικά. Και μετά το επόμενο μεγάλο, που όμως θα αργήσει λίγο, γιατί είναι ενεργειακή κοινότητα, όπου καλύπτουμε πλέον τις ανάγκες σε ρεύμα όλου του Δήμου. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, αυτές τις μέρες δηλαδή, μέχρι Δευτέρα ή Τρίτη, καταθέτουμε τους φακέλους για τα περιβαλλοντικά, οπότε μόλις γίνει και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών, από εκεί και πέρα καταθέτουμε στην ΔΕΗ αίτηση για να πάρουμε σύνδεση
με τις γραμμές τους. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι ένα έργο του ύψους 10 εκατομμυρίων, διότι θα μπουν φωτοβολταϊκά επάνω στο βουνοχώριο που έχουμε, έχουμε αυτές τις εκτάσεις, τα οποία και ευελπιστούμε ότι μέρος ή και όλο μπορεί να καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε ο Δήμος δεν θα χρειαστεί να βάλει κάποια χρήματα, αλλά και αν χρειαστεί να βάλει, τότε θα πάρουμε ένα δάνειο, το οποίο, διότι αυτό το δάνειο πολύ γρήγορα θα αποσβεστεί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν ο Δήμος αυτή τη στιγμή πληρώνει περίπου 1.800 για τον ηλεκτροφωτισμό, πληρώνει για τα κτίρια του άλλο 1.200. Η ΔΕΙΑΚ έχει 2 εκατομμύρια ρεύμα, τα σχολεία. Όλα αυτά λοιπόν καλύπτονται και καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο δάνειο σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια θα έχει γίνει απόσβεση. Και ο Δήμος θα είναι ενεργειακά αυτόνομος και όχι μόνο αυτό, θα δίνουμε και ρεύμα σε 2.500 συνδημότητες.